Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, αυτή είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα της Ηπείρου «Η Γνώμη». Εκδόθηκε στις 2 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη του 2020, αριθμός φύλου 529. Βλέπουμε στην πρώτη σελίδα, κάτω δεξιά, μία είδηση, 2 εκατομμύρια ευρώ σε όποιον διαψεύσει τη σύγχρονη αποκάλυψη του Θεού. Σελίδα 21. Πάμε λοιπόν τώρα στη σελίδα 21, γιατί αυτός ο τίτλος φυσικά μας αφήνει έκπληκτος. Να δούμε τι θα διαβάσουμε. Λοιπόν, σελίδα 21 λοιπόν. 2 εκατομμύρια ευρώ σε όποιον διαψεύσει τη σύγχρονη αποκάλυψη του Θεού. Μάλιστα. Ο διεθνούς φήμης ζωγράφος και εκτιμητής έργων τέχνης Αθανάσιος Ελιά ανακοίνωσε επίσημα, με εγγυήσεις που κατέθεσε στον εκδότη Κωνσταντίνο Γκέτσι, ότι οποιοδήποτε μπορέσει να ανατρέψει και να βρει λάθος στην απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού, την οποία δημοσίευσε σε μορφή βιβλίου, θα γίνει πλουσιότερος κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Το βιβλίο του Αθανασίου Σελιά, ο οποίος έχει και τον τίτλο του Ακριβότερο εν ζωή Έλληνα ζωγράφου, πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά το 2006. Και έχει εντωμεταξύ κυκλοφορήσει στην αγγλική και γερμανική γλώσσα από σπουδαίες εκδόσεις και με μεγάλη επιτυχία. Ωραία λοιπόν. Κάτω από αυτό το βίντεο θα υπάρξει ένα link στο οποίο θα μπορέσετε να ζουμάρετε και να διαβάσετε αναλυτικά το δημοσίευμα που βλέπετε. Περαιτέρω θα υπάρξει ένα βίντεο το οποίο έχει τον τίτλο «Τα γράμματα του Θεού», παρακαλώ δείτε το προσεκτικά, και επιπλέον θα υπάρξει και ένα link για να μπορέσετε και εσείς, εάν θελήσετε και έχετε το χρόνο, να διαψεύσετε την σύγχρονη αποκάλυψη του Θεού και να γίνετε πλουσιότεροι κατά 2 εκατομμύρια ευρώ. Σας ευχαριστώ που ακούσατε και είδατε προσεκτικά το παρόν βίντεο.